Πάω τώρα στον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και εκτελεστικό διευθυντή του παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, τον εξαιρετικό κύριο Λουκόπουλο, που παρακολουθώ και του ιδίου τις αναρτήσεις. Δυστυχώς, αντί δεν ξέρεις να γελάσεις, να πικραθείς, δεν ξέρεις τι να πεις. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στην Κρήτη. Πριν από αυτό καθ' αυτό το γεγονός για το οποίο ζήτησα και τη δική σας συμβολή σήμερα, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί κάνετε και γεωπολιτικές αναλύσεις. Σήμερα 6 ώρα Ελλάδος, στο σπίτι της Τουρκίας, που δεν είναι σπίτι, είναι ουρανοξυστάρα, συναντάται ο Τούρκος πρόεδρος με τον Έλληνα πρωθυπουργό, στη Νέα Υόρκη λέει η δημόσια τηλεόραση, αλλά το παρασύνθημα είναι στο σπίτι της Τουρκίας. Και αυτό έχει μία σημειολογική αξία, αλλά η δεύτερη αξία είναι συναντώνται υπό το κράτος της δήλωσης χθες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του κυρίου Ερντογάν, ότι καλό τον ΟΗΕ και τα μέλη του, όλες τις χώρες δηλαδή, εδώ και τώρα να αναγνωρίσουν επιτέλους την τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Δύο χωριστά κράτη, τελειώσαμε με το Κυπριακό. Και επιπλέον, σας παρακαλώ να επισημάνω, όχι μόνο αυτό, αλλά και την επισήμανση του πρώην αντιπροέδρου της τουρκικής δημοκρατίας, του Φουάτ Ακτάι, και πρόεδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, που επανέφερε και επανεβεβαίωσε το κάζους Μπέλι. Μία ημέρα πριν τη συνάντηση των δύο ηγετών. Τα βάζω και τα δύο αυτά. Το ένα λοιπόν, πολύ σωστά το θέτετε. Θέτε και τρίτο, μισό λεπτό, υπάρχει και τρίτο. Χθες εκτός προγράμματος, εκτός. Έχει σημασία αυτό. Λέτε για τη συνάντηση. Ναι, Φιντάν Γεραπετρίτης, το είπαν τα τουρκικά μέσα και μετά έβγαλε ανακοίνωση και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, αυτή είναι η σειρά, ναι. Η σωστή. Αυτή είναι η συνάντηση. Βέβαια καλύφθηκε αυτό, οφείλουμε να πούμε, ότι ήταν μια συνάντηση συντονισμού και προετοιμασίας στη σημερινή συνάντηση. Στο σπίτι της Τουρκίας, μάλιστα. Αυτά είναι πάντα. Στον ουρανοξύστη θα λέμε. Δεν είναι στο σπίτι, δεν είναι κάτι. Και είναι εμβληματική η χρησιμοποίηση του όρου εκεί και του ουρανοξύστη, όπου θα πάει και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Είναι εμβληματική για να υποδηλώσει την ισχύ και το μεγαλείο της Τουρκίας. Κατά αυτούς, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα θέμα. Τώρα που λέτε εσείς, δύο πράγματα. Εγώ βάζω πρώτα απ' όλα το Κυπριακό. Αυτό δείχνει, χωρίς να αντιδράσουμε καθόλου, δείχνει ότι το βασικό θέμα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος από το 1955, που σωστά απασχολεί, διότι μετά την Κύπρο έρχεται η Ελλάδα, το έχουμε ξανασυζητήσει, μετά την Κύπρο το Καστελόριζο και πάμε λέγοντα, αφήνει και δεν μίλησε σε κάποιο ακροατήριο για εσωτερική κατανάλωση ο Ερντογάν, το επισημαίνω αυτό, θέλει που μίλησε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Άρα σε επίσημο διεθνές φόρουμ, ίσως και το μεγαλύτερο, τουλάχιστον στη θεωρία που υπάρχει, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, έδωσε πασιφανώς τις προθέσεις και τις απαιτήσεις της Τουρκίας. Δεν άκουσα μέχρι τώρα κάποια ελληνική αντίδραση. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μιλήσει, αλλά και η Ελλάδα έχει υποχρέωση να μιλήσει ως εγγυήτρια δύναμη και από τον επιβαλλόμενο ιστορικό και εθνικό λόγο ως χώρα του ελληνισμού. Μες. Και από εκεί και πέρα σας τονίζω και το δεύτερο, ο Φουάτ Οκτάι δεν είναι οποιοδήποτε, ενώπιον λοιπόν του τουρκικού κοινοβουλίου ξαναέφερε στο προσκήνιο το κάζους Μπέλι, δηλαδή ότι αποτελεί αιτία πολέμου η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Βέβαια, ο Τσαβούσογλου και κάποιοι άλλοι έχουν πει οποιαδήποτε επέκταση, και μάλιστα ενώ μιλάγανε για το Αιγαίο, τώρα μιλάνε και για την Κρήτη. Τα κρατάω αυτά διότι υπάρχει το αφήγημα της επανεκκίνησης και της νέας αρχής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από το βράδυ να δείτε τι έχει να γίνει. Ότι μπαίνουμε σε δρόμους και τα λοιπά, ναι. Συνεννόησης. Ναι. Πώς θα μπούμε, κύριε Σαχίνη και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, σε μια νέα αρχή, ή θα επανεκκίνησουμε? Βέβαια η επανεκκίνηση έχει γίνει με ζεϊμπέκικα, με κουμπαριές, με τους περιπάτους του κυρίου Κοντζιά στην Κρήτη, με τον Τσαβούσογλου στα Φαράγγια και πάει λέγοντας. Αλλά πώς θα γίνει? Αυτή τη στιγμή υπάρχει κάζους Μπέλι,
και τουρκολιβικό μνημόνιο. Ναι. Το θέτω λοιπόν ως προβληματισμό στο ακροατήριό μας. Τι πώς θα γίνει εδώ, είπε ο κύριος Ροζάκης πάλι χθες με άρθρο του ότι τελειώνεται με την Κύπρο. Μην έχουμε ίχνη ταμπού. Ό,τι ήταν να κάνουμε, κάναμε. Τελειώσαμε. Ο κύριος Ροζάκης είναι γνωστός, είναι ο κύριος Ροζάκης. Το κακό με τον κύριο Ροζάκη είναι ότι υπάρχουν φήμες ότι επηρεάζει και είναι στους συμβούλους του κυρίου Γεραπετρίτη. Κύριε Λουκόπουλε, θέλω να μου πείτε και σημειολογικά για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο. Πας σε μια επανέναρξη συνομιλιών αναβαθμισμένα, γιατί έχουμε πια πολιτικό διάλογο, δηλαδή πολιτική διαπραγμάτευση, γιατί παίζουμε τις λέξεις. Συγγνώμη, ο πολιτικός διάλογος είναι με άλλα λόγια διαπραγμάτευση. Ονομάστηκε πολιτικός διάλογος για να μην ερεθίζει τα αυτιά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, και όλα αυτά σημειολογικά, δεν πας σε ένα χώρο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, θέλετε να σας πω, ενός πολυτελούς γραφείου του ΟΗΕ, παραπάς τον ουρανοξύτη της Τουρκίας. Δεν δίνεις την εντύπωση σε ένα τρίτο που παρατηρεί, ρωτώ το πιο απλό, δεν πω κάτι άλλο, ότι κοίτα ρε παιδί μου, η Τουρκία το πολεμάει, το μάχεται να κάνει διάλογο με ειρήνη, με καταλλαγή και τους φιλοξενεί κιόλας. Αυτό δεν περνάει ως μήνυμα. Αυτό ακριβώς περνάει ως μήνυμα και το κυριότερο ως μήνυμα που περνάει δείχνει ότι καλεί τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, επισήμως δεν είναι τουρκικό έδαφος, έτσι, διότι δεν είναι διπλωματική αποστολή για να χαρακτηριστεί. Αλλά τι λέτε, ένα κομμάτι τι της Τουρκίας. Τι λέτε, κύριε Λουκόπουλε, δεν είναι διπλωματική αποστολή. Είναι η έδρα επιπλέον εκεί των γραφείων της Τουρκίας στον ΟΗΕ. Εκεί είναι η έδρα. Εκεί, σε όπου είναι η έδρα, μπορεί να μην είναι όμως όλο το κομμάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ το θέτω γιατί είναι εκεί. Θα μπορούσε όμως. Όχι, θα μπορούσε. Επιβαλόταν, όπως έχει γίνει και άλλες φορές, η συνάντηση να γίνει σε γραφεία. Υπάρχουν γραφεία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Για να μην μιλήσουμε. Βέβαια, θα πάω πιο πέρα και θα πω. Αυτή τη στιγμή, εάν δεν ανακοινωθεί, γιατί μπορεί να ανακοινωθεί και κάτι. Υπάρχει και αυτή η φήμη, έτσι. Μπορεί να ανακοινωθεί και κάτι. Συγγνώμη, να σας πω κάτι. Μια συνεργασία. Συγγνώμη, να σας πω κάτι. Με ενημερώνει τώρα ότι εκεί, σε αυτό το. Ουρανοξύστη. Είναι γνησίως τουρκικό έδαφος. Είναι η έδρα του Γενικού Προξενείου. Άρα. Ναι, μπορεί η έδρα του είναι, καλύπτει όλους τους ορόφους. Ξέρετε για πόσα πατώματα μιλάμε. Δεν ξέρω αν καλύπτει. Είναι η έδρα του Γενικού Προξενείου. Το ξέρω ότι είναι η έδρα του Γενικού Προξενείου στις Νέες. Νομίζω όμως ότι δεν είναι η έδρα της αντιπροσωπείας του ΟΗΕ. Είναι και η έδρα της αντιπροσωπείας του ΟΗΕ εκεί. Της Τουρκίας. Ωραία. Άρα είναι ωραία. Τουρκικό έδαφος. Άρα το έχει βάλει. Ανακαλώ σε αυτό το θέμα όσον αφορά το τουρκικό έδαφος. Ναι, εντάξει, όχι, ακόμα το λέμε. Όμως και σε κάτι. Αυτό το κάνει χειρότερο, έτσι. Ασφαλώς. Αυτό το κάνει χειρότερο. Εδώ όμως πέρα από αυτό το θέμα, φαίνεται λοιπόν ότι εμείς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, εμείς επιζητούμε πολύ περισσότερο τον διάλογο και τα ήσυχα νερά. Οπότε ξέρετε τι έχει γίνει τώρα. Μετά την εξαναγκαστική πολιτική της τριετίας, δηλαδή την κορύφωση, πάντα είχε εξαναγκαστική πολιτική η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Την κορύφωση, θυμάστε που λέγαμε για την τελευταία πίστα ή την προτελευταία. Πάντα λέγαμε για την προτελευταία πίστα της εξαναγκαστικής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δρέψει και ο οποιοσδήποτε πολιτικός διάλογος, διαπραγμάτευση, συνομιλίες, όπως θέλετε πέστε το, γίνεται με συνθήκες ευνοϊκές προς την Τουρκία. Αρέσει δεν αρέσει, αυτό είναι. Από εκεί και πέρα, μπορεί κάπως να με καθησυχάζει αυτό που είπε στη Γενική Συνέλευση, αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι εμείς θα συζητήσουμε μόνο το ένα θέμα, αλλά υπάρχουν οι τέσσερις, υπάρχουν οι άλλοι που συνεχίζουν να μιλούν για ανοιχτά ζητήματα και διαφορές στο πληθυντικό. Μάλιστα. Αυτό είναι το οποίο με ανησυχεί. Σαφές. Μου λέει ο κύριος Πικραμένος από τη Μασσαλία που μας ακούει. Καλημέρα. Να σας διευκρινίσω, λέει, ότι στον ουρανοξύστη αυτό είναι το Γενικό Προξενείο της Τουρκίας, η μόνιμη αντιπροσωπεία της στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και η ΜΙΤ. Εκεί πάμε, για να ξέρουμε πού πάμε. Και εμπορικό κέντρο. Και εμπορικό κέντρο. Ευχαριστούμε γι' αυτό. Ναι, ήξερα για το προξενείο, δεν ήξερα αυτό. Καλά κάνει ο φίλος μας ο κ. Πικραμένος και το λέει πραγματικά. Και ευχαριστούμε. Και όπως λέτε, το κάνει ακόμα χειρότερο. Αυτό. Χειρότερο. Η ΜΙΤ όμως, επειδή είπε για τη ΜΙΤ, και ξέρετε και λίγο και την ενασχόλησή μου, η ΜΙΤ βρίσκεται παντού. Καλά, εντάξει. Αυτό το καταλάβαμε. Βρίσκεται παντού. Είναι ένας τεράστιος οργανισμός, ο οποίος
εξυπηρετεί την πολιτική ασφαλείας της Τουρκίας, την υποστηρίζει με τα παραπάνω και περάσαμε από τον κύριο Φιντάν που είναι τώρα υπουργός εξωτερικών στον κύριο Ιμπραήμ Καλίν και ξέρετε αυτό συνεχίζει. Όπως υπάρχουν και στην Ελλάδα και εδώ και εκεί. Και εκεί. Αλλά όντως σε χώρες ισχυρού ενδιαφέροντος βεβαίως υπάρχει και οι κεκαλυμμένοι και οι εμφανείς πράκτορες. Μάλιστα. Είναι η meat by United States εκεί. για να καταλαβαίνω. Και βάλτε, μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, λέει εντάξει, λέει, το καταλάβαμε τη σημειολογία. Βάλτε, λέει, ότι έχει εδώ απ' έξω, λέει, 10 τετραγωνικά μια σημαία. Να μπαίνει εκεί, φτάνει. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ως εξής. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Λουκόπουλο. Από το 1995 μέχρι και σήμερα η χώρα μας, παρόλο που δεν ασκεί το δικαίωμά της στην επέκταση χωρικής θάλασσας, έχει προσφύγει και ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα που της παρέχει το διεθνές δίκαιο για την καταδίκη της Τουρκίας για την απειλή πολέμου. Είναι κάτι λογικό και απαραίτητο θα έπρεπε να έχει πράξει μια χώρα που απειλείται. Εμείς όμως δεν κάνουμε καν αυτό, λέει. Πολύ σωστά αναφέρει και μεμονωμένα αναλυτές. Δεν θα το πω κιόλας γιατί το μιλάμε αυτή τη στιγμή. Μόνο μεμονωμένοι αναλυτές το έχουν αναφέρει. Ενώ θα έπρεπε, αυτές είναι παραβιάσεις του καταστατικού χάρτη των ΗΠΑ, άρθρο 2 και άρθρο 33 για την αποφυγή χρήσεως βίας και υποχρεωτικής επίλυσης των προβλημάτων μέσω των προβλημάτων, επειδή αναφέρει εκεί, όχι των προβλημάτων των ελληνοτουρκικών, για να μην πει κάποιος ότι μιλάω για πληθυντικό. Έτσι, αυτό. Όχι, δεν έχει γίνει ποτέ διεθνής εκστρατεία για αυτό το κάζους μπέλι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τουλάχιστον σε αυτό και σε άλλα η στάση των ελληνικών κυβερνήσεων θα έλεγα είναι κατατονική. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο στάση των ελληνικών κυβερνήσεων. Τώρα έχουμε μία κυβέρνηση, η οποία δεν είναι η καινούρια, είναι η προηγούμενη που είναι νυν πάλι. Όχι, έχουμε μία κυβέρνηση η οποία διάγει τον 5ο χρόνο. Μάλιστα. Αυτό είναι από τη μία. Και από την άλλη φαίνεται ότι θα έχουμε και μία αξιωματική αντιπολίτευση από την Κυριακή και μετά με έναν πρόεδρο που διάολε πρέπει να ακούσουμε τι λέει πάνω στα κρίσιμα εθνικά θέματα. Ποια είναι δηλαδή η δική του άποψη επί του θέματος αυτού, διότι το μόνο που έχω ακούσει μέχρι στιγμής είναι να πάμε σε μία κατάσταση, πώς το ΟΠΕΚ, υπέρ της κατάργησης της υποχρεωτικής θητείας των νέων στο στρατό, να πάμε σε επαγγελματικό στρατό. Και λέω εγώ ότι αν αύριο οι κυβερνήσεις, απόψε, οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας παρουσιάσουν με την ευλογία του διεθνούς παράγοντα συμφωνία αποστρατιωτικοποίησης για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μια πράσινη ουδέτερη ζώνη μεταξύ των νησιών και της Μικρασιατικής Ακτής. Ο νέος πρόεδρος που δεν τον έχουμε ακούσει και που θα είναι αυτός μάλλον, τι λέει, θα συμφωνήσει? Γιατί οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι θα πούνε ναι. Ο νέος πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα συμφωνήσει με αυτό? Δεν είναι ένα ερώτημα που θα έπρεπε να το ξέρουν και οι ψηφοφόροι του κόμματος του? Και από αυτόν και από την κυρία Αχτσιόγλου πριν ψηφίσουν. Απολύτως αυτό. Βέβαια η κυρία Αχτσιόγλου υπέβαλε χθες αυτό το ερώτημα, τη στάση του κυρίου Κασελάκη. Τώρα πήγαμε αλλού, είδατε. Όχι, είναι όλα, δεν πήγαμε αλλού. Έχει άμεση επίδραση, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι θεσμικός παράγων της δημοκρατίας. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και πρέπει να το γνωρίζουμε. Παρόλα αυτά όμως, ούτε την κυρία Αχτσιόγλου έχουμε ακούσει. Έτσι. Πώς τοποθετείτε πάνω σε αυτό? Καλά, αυτοί δεν θέλουν να πούνε. Καλό θα ήταν, κύριε Λουκόπουλε, να ρωτήσουμε. Μάλιστα, αυτοί δεν θέλουν να πούνε. Οι ψηφοφόροι που πήγαν κατά χιλιάδες, δεν θα έπρεπε. Γιατί όλοι οι πατριώτες είναι σε αυτή τη χώρα. Δεν θα έπρεπε να τους το θέσουν. Είναι της επικαιρότητας. Για λέτε εδώ και οι δύο αρχηγοί υποψήφοι. Ανεπιφύλακτα. Αυτό λέω. Αλλά το θέμα είναι να μήπως πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Αποστολάκη. Καλά, ο ένας ασχολείται με τα SMS, ο άλλος με το TikTok. Ποιος εμφανίζεται σε ποια εκπομπή. Καλό είναι αυτό. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στα κρίσιμα ζητήματα πρέπει να απαντούν. Και εκεί κρίνονται όλοι. Να κάνω μία, να τοποθετηθώ δια ερωτήσεως, μου επιτρέπετε? Βεβαίως. Η ερώτησή μου είναι γιατί στην προεκλογική περίοδο κανείς δεν αναφέρθηκε, ούτε το κυβερνών κόμμα, ούτε η αντιπολίτευση πάνω σε αυτό και ούτε τουλάχιστον στις προγραμματικές δηλώσεις ο κύριος Μητσοτάκης δεν μας είπε πώς βλέπει την επανακίνηση, το βάζω εντός εισαγωγικών, των ελληνοτουρκικών σχέσεων ή περισχετικοποίησης της κυριαρχίας και κάποια άλλα που είχε πει σε κάποια συνέντευξη στο Sky. Να σας πω εγώ την απάντηση. New York, New York. Λοιπόν, πάμε στη Λιβύη τώρα. Άλλο εδώ τώρα. Μου λέει εδώ κάποιος, έχει τον κύριο Λουκόπουλο,
Για πες του σε παρακαλώ πολύ, μήπως τελικώς αυτό που έχει συμβεί στην πράξη με αφορμή και τα όσα συνέβησαν στη Λιβύη είναι ότι έχει γίνει επικοινωνιακό εργαλείο η ΔΕΠ, η ΖΙΤΑ ΜΑΞ στη Θεσσαλία, η ΕΤΑ στη Λιβύη, όπως να είναι, για να βγουν φωτογραφίες. Και σας επαναλαμβάνω, κύριε Λουκόπουλε, γιατί δεν το ξέρετε, οι φωτογραφίες από εκεί ήρθαν με πίξελ, γιατί έπρεπε να καλυφθούν τα πρόσωπα ιδίως των ανδρών των ειδικών δυνάμεων. Και εδώ ο κύριος Πικραμένος χθες έβγαλε στο Twitter φωτογραφία του ΓΕΘΑ χωρίς πίξελ, όλη τη δύναμη της ΕΤΑ. Καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται. Και μετά μιλάμε αν η αποστολή ήταν σωστά σχεδιασμένη. Τι έχει συμβεί στη Λιβύη, κατά τη γνώμη σας? Θα σας πω αμέσως. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορούμε να ξέρουμε, πραγματικά σας το λέω, τι ακριβώς έχουμε. Ούτε μπορούμε να υιοθετήσουμε την μία πλευρά η οποία ομιλεί και θα τοποθετείται σώνει και καλά, θα το πω, επιτρέψτε μου ξανά την έκφραση, για τροχαίο, ούτε όμως και την άλλη. Ο κύριος Κοκοτσάκης, που τον άκουσα προηγουμένως με πάρα πολύ ενδιαφέρον, τεχνικά μας είπε 5 κρίσιμα πράγματα. Εγώ δεν θέλω να μπω εδώ όμως, γιατί εγώ θέλω να σας μιλήσω για τη σχεδίαση και για τα θέματα ασφαλείας τα οποία προέκυψαν. Εδώ λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης είπε 2-3 πράγματα. Πράγματα που κάποιοι άνθρωποι με λίγο έτσι παραπάνω υπόβαθρο τεχνικό ξέρουν ότι το πετρέλαιο δεν αναφλέγεται ή αναφλέγεται σε αυτή τη θερμοκρασία που είπε, για τους 500 βαθμούς. Αυτό είναι το ένα θέμα. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται, θεωρώ ότι ο φίλος που έκανε την ερώτηση για τη ΔΕΠ και τα λοιπά και μας ακούει είναι γνωστός και θα είναι στρατιωτικός, γιατί έχει κάποιες λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα της ΔΕΠ είναι ένα άλλο θέμα και δεν θέλω να υπησέλθω εδώ ή στην την κατάχρηση της υπερχρήση, να το πω έτσι, της ΖΙΤΑ ΜΑΞ. Είναι άλλος ο σκοπός της, έτσι, και έχουμε φτάσει τώρα αλλού. Αυτό το επισημαίνω. Πάμε όμως τώρα στο θέμα, επειδή είπατε στη Λιβύη, και κυρίως οφείλουμε στους νεκρούς, τους 3 νεκρούς, τις 2 νεκρές, τον υπαξιωματικό, αλλά και τα 2 παιδιά του Προέδρου της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζη, είναι υποχρέωση να υποθούν κάποια πράγματα. Όλη αυτή η παραφιλολογία που βγήκε οφείλεται, νομίζω επειδή έχουμε μιλήσει, οφείλεται στην ελλειπή πληροφόρηση ή αν θέλετε και στην παραπληροφόρηση. Γιατί παίρνουμε τους χρόνους από εκεί και πέρα. Έχουν αναφερθεί όμως και δεν θέλω να πω εδώ. Εγώ θέλω να σας πω όμως το εξής. Γίνεται και χωρίς καμία αφισβήτηση, θα λέω ότι έπρεπε η Ελλάδα να έχει παρουσία στη Λιβύη. Αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Λιβύη 10 φορές περισσότερο. Σε μια χώρα η οποία έχει σε μια περιοχή η οποία έχει τελείως, αυτά όμως δεν υπόθηκαν να ξέρετε, μια τελείως διαφορετική διοίκηση, η οποία ναι μεν μπορεί να είναι εχθρική προς την Τουρκία, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και φιλική προς την Ελλάδα. Ιδιαίτερα όταν αρκετοί από αυτούς που πνίγηκαν στο ναυάγιο στην Πύλο, προσέξτε, σας λέω εγώ τώρα, προέρχονταν και από αυτή την περιοχή. Καταλαβαίνετε που θα πάω τώρα. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να διαφημιστεί εκ των προτέρων αυτή η αποστολή, έστω αυτή η μικρή αποστολή που έπρεπε να πούμε, μην κάνουμε συγκρίσεις με τα μεγέθη, αρκεί κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο και σε περιοδικά ποια ήταν η αποστολή της Τουρκίας και πώς ήταν. Αυτό κρατήστε το. Όμως εδώ έχουμε κάτι άλλο το οποίο πρέπει να τονίσουμε. Για τα μέτρα ασφαλείας. Όταν στέλνουμε μια αποστολή η οποία είναι στρατιωτική, έστω και ανθρωπιστικού χαρακτήρα, ανθρωπιστική, αλλά τελικά βγαίνουν φωτογραφίες με στολές και αρχίζει και δηλώνει κάποιο άλλο. Εγώ δεν ξέρω ή ο πρόξενος ή το Υπουργείο Εξωτερικών που έκανε τις επαφές, ή δεν ξέρω αν ήταν και ο κύριος Δένδιας που έχει στο περιβάλλον του Χάφταρ, πώς οργανώθηκε αυτή η αποστολή και γιατί τα μέλη της ασφάλειας δεν βρισκόντουσαν, γιατί μετά μας το έπανε, στα τζιπάκια της ασφάλειας, αν, εγώ θα το και το εξής, αν υπήρχαν τελικά τέτοια, έτσι.
Είναι και αυτό. Είναι καταδήλωση. Που προηγείτο είναι καταδήλωση. Έχετε δίκιο. Είναι καταδήλωση ότι υπήρχαν. Δεν το ξέρουμε. Ναι, ναι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Έτσι. Σωστά. Σωστά. Και το κυριότερο είναι αυτό το οποίο κάνουμε τώρα, όχι βέβαια επειδή ξέρετε χρόνια τώρα. Κύριε Λουκόπουλε, βεβαίως, εγώ θέλω να είμαι, ακούστε, θέλω να είμαι πολύ σήμερα, γιατί δεν αντέχω και την κοροϊδία, και την κοροϊδία στους συγγενείς των θυμάτων. Δηλαδή, λες σε μια μάνα θα τα ξανά κάνα έτσι. Αυτή είναι η απάντησή σου. Αντί να πεις, ακόμη και δεν το πιστεύεις, ένα συγγνώμη, πήγαν στραβά, λες θα τα ξανά κάνα και περιμένεις μετά η μάνα να μην αντιδράσει. Ακούστε εδώ. Το ερώτημα το πρώτο. Η διοίκηση ειδικού πολέμου, αυτή η περίφημη ΔΕΠ. Μήπως έχει γίνει επικοινωνιακή ρεκλάμα, το επαναλαμβάνω. Ζήτα Μάξ στη Θεσσαλία. Έτα τώρα στη Λιβύη, όπως πήγαν όμως. Με συγχωρείτε για φωτογραφίες. Και η φωτογραφία που ανέβασε ο κύριος Πικραμένος χθες, χωρίς πίξελ, με συγχωρείτε, είναι από το αεροδρόμιο της Βεγγάζης. Καταλαβαίνετε. Ψάχνουν μετά εμείς πράκτορες. Λοιπόν, εγώ σας το λέω. Ότι δεν θέλω αυτή τη στιγμή να απαντήσω τι είναι η ΔΕΠ ή τι είναι η ΖΙΤΑ ΜΑΤ και αν έχω εκφράσει τεχνοκρατικά τις οποιαδήποτε απόψεις μου για την αναδιοργάνωση του ΓΕΘΑ και ειλικρινά επιτρέψτε μου και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, δεν θα τοποθετηθώ εδώ. Ωραία. Σε αυτό το θέμα. Ωραία. Σε αυτή την ερώτηση. Πείτε μου όμως, δεν γίνεται για μόστρα. Τοποθετούμε γιατί δεν έγινε η πλήρης διερεύνηση. Διότι έπρεπε πρωτίστως να εξασφαλιστεί. Ξέραμε τις φυλές, τι φυλές υπάρχουν εκεί και σε ποιο δρόμο. Μιλάμε τώρα, το κτύπημα, το δυστύχημα, ό,τι θέλετε πέστε το, έγινε στην κορυφή, είναι στο μέσο της αποστάσεως Βεγγάζη Τέρνα, στην κορυφή της Κυριναϊκής. Τώρα, γιατί πήγανε με αεροπλάνο, πώς πήγανε, γιατί δεν πήγανε εκεί, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι σημαντικά θέματα ασφαλείας. Και όπως έγραψε κάποιος σε κάποιο περιοδικό, δείχνει όλη αυτή η ιστορία ότι πήγαμε για μια τουριστική αποστολή και όχι για μια αποστολή όπως θα έπρεπε, στρατιωτικής φύσεως αλλά ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Αυτή τη στιγμή είχαμε στείλει ανθρώπους με στολή. Αυτό θέλω να σας πω. Okay. Πρώτα-πρώτα θα μπορούσε να σας πει κάποιος ποιος θα δώσει πληροφορίες. Υπάρχει ΕΕΠ. Η ΕΕΠ υπάρχει για να παρακολουθεί εδώ. Με συγχωρείτε δηλαδή. Και μου λέει εδώ μου λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, κύριε Λουκόπουλε, λέει, σας παρακολουθώ συστηματικά. Και είστε και αντιστράτηγος, με θητεία και σε υπηρεσίες του ΝΑΤΟ. Με συγχωρείτε, λέει, μια φρεγάτα από την Κρήτη θέλει 12 ώρες να πάει στην Τέρνα. Θα μπορούσε να ντριφτάρει στα 3-4 μίλια έξω από τις ακτές, να σηκώσει ένα ελικόπτερο και να πάει να παραδώσει το υλικό, έχοντας πλήρη εικόνα και σαφή υποστήριξη από θάλασσα και αέρα. Μα δεν ήταν και κάτι φοβερό, λέει, τρεις παλέτες στείλαμε. Έχει αδικό. Καθόλου. 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 Άρα. Έτσι, εδώ είμαι κατηγορηματικός. Καθόλου. Γι' αυτό σας λέω εγώ. Έχει τόσα ερωτήματα αυτή η υπόθεση και οφείλουμε να μάθουμε τι έχει γίνει. Πρωτίστως οι οικογένειες των νεκρών οφείλουμε να μάθουμε. Εδώ, και εδώ θα το πω όμως. Όποιος και αν έκανε, όποιος και αν συνάδελφος. Η σχεδίαση φαίνεται ότι έχει γίνει στο πόδι. Τι να σας πω από εκεί πέρα. Και από εκεί και πέρα όταν έρχονται τα ερωτήματα είτε για την ασφάλεια τότε μαθαίνουμε μπρος ή πίσω είτε για τα δορυφορικά τότε μαθαίνουμε ότι ήταν συσκευασμένα ή στις αποσκευές και καήκανε και αυτά. Γιατί λέμε στην αρχή τα κινητά. Το θέμα ήταν επί πόσες ώρες και ποιος ήταν ο σύνδεσμος. Και αφού έγινε αυτό γιατί δεν μπορούσανε τόσο καιρό. Προσέξτε τι γίνεται, το ένα φέρνει το άλλο. Απούσα. Δηλαδή με ένα πρέσβη, με ένα αυτοκίνητο της πλάκας που κινείται, πρόξενο, ο άνθρωπος προσπαθεί, δηλαδή με γιατί δύο άτομα, ήταν μια παρουσία. Ήταν εκεί ο είναι πρόξενος. Αυτό το οποίο λέμε υποστηρίζουν έθνος ή φιλοξενούν έθνος. Εντάξει, δεν υπάρχει κρατική υπόσταση, να σας το πω έτσι. Πολέμαρχη και η ΜΕΝ, πολέμαρχη και η ΔΕ. Ναι, αλλά δεν θα... Ψάχναμε να βρούμε τον Υπουργό Υγείας. Αυτός ο Υπουργός Υγείας, το λένε τα κανάλια της Λιβύης. Ήταν ο Υπουργός Υγείας της παράλληλης κυβέρνησης που έχει τοποθετηθεί από το Κοινοβούλιο και από το ΧΑΦΤΑ. Θέλω να σας πω, ένας οριμαγδός πληροφοριών που δεν έβγαζε πουθενά και κυρίως δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Αυτό είναι. Αλλά ακόμα. Κύριε Λουκόπουλε, μισό λεπτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι. Μ' ακούτε. Κύριε Λουκόπουλε, μ' ακούτε. Ναι, μετά. Τώρα σας ακούω. Ναι. Ναι, ακούστε με λίγο. Εγώ αντιλαμβάνομαι. Επειδή έχετε θητεύσει και στα ανώτατα κλιμάκια, είστε λίγο. Θα το πω ευθέως. Είστε λίγο ευγενείς. Αλλά εγώ δεν είμαι ευγενής και θα σας ρωτήσω.
Με συγχωρείτε, αυτές οι ειδικές δυνάμεις τι είναι, μαγαζί του καθενός, του καθενός φλόρου και αναλώσιμοι. Σοβαρά μιλάμε. Είναι Έλληνες πολίτες που υπηρετούν τη χώρα. Δεν υπηρετούν κανέναν αρχηγό. Ο αρχηγός είναι υποχρεωμένος να τους διασφαλίζει τους καλύτερους όρους για μια αποστολή. Εδώ εξ αρχής φαίνεται ότι όλα έχουν γίνει στο μιλητό για να βγουν οι φωτογραφίες με τρεις παλέτες και τελειώσαμε, πάμε καν σχολική εκδρομή, καν πικνίκ που μου γράφουν εδώ. Είναι χειρότερα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα τόσο ψωροκόστενα, τόσο ξέφραγο αμπέλι. Είναι δυνατόν. Εσείς καλά κάνετε και το θέτετε. Εγώ θα διατηρήσω όμως το ύφος και το τρόπο με τον οποίο εκφράζομαι. Γι' αυτό θέλω να σας πω. Ούτε είναι θέμα να σπάσω αυγά, αλλά ούτε θέλω. Πιστεύω ότι προβληματίζεται όπως εσείς προβληματίζετε, προβληματίζεται και η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως, ο καθένας αναλάβει την ευθύνη του. Αυτό το οποίο όμως οφείλω να επισημάνω είναι γιατί στην αρχή ο κύριος Μαρινάκης είπε ερευνούμε όλα τα ενδεχόμενα. Βγαίνουν, αυτό ήθελα να πω προηγουμένως, από κρατικές πηγές διαρρέεται ότι συμμετέχει ΕΥΠ, ποια ΕΥΠ και πού, έτσι, ποια ΕΥΠ και πού, τις έρευνες και μετά εχθές κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα μας λένε όχι, δεν συμμετέχει κανείς, διαψεύδουμε ότι συμμετέχει εκεί, είναι τροχαίο. Θέλω να σας πω όμως ότι εδώ ως εργαλείο οι ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν την εξωτερική πολιτική και υποστηρίζουν την εξωτερική πολιτική η οποιαδήποτε διοίκηση, αφού παίρνει διαταγές, γι' αυτό θέλω να σας πω, πολιτική απόφαση, πρέπει να επεμβαίνει και να υποστηρίζει. Άρα, σας το λέω εγώ εξ αρχής, σωστά πήγαν. Για να μην φαίνεται αυτό τι δουλειά είχαμε και τα λοιπά. Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ δεν είπα αυτό. Αλλά είπα, όχι, θα σας πω αμέσως, πώς τους στέλνεις εκεί. Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα, πάνε με ορισμένες προϋποθέσεις. Εδώ προκύπτουν κάποια θέματα για το ΓΕΘΑ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιος σχεδίασε, τι έκανε, πώς εξασφάλισε, τι έγινε, όλο αυτό εδώ. Από εκεί ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει τάσεις και στις ένοπλες δυνάμεις, με τα λύπης μου το λέω εγώ και ίσως με ακούνε συνάδελφοι, βάσει της εξωστρέφειας και βάσει αυτή, να από public info, δηλαδή για να έχει έγκαιρη ενημέρωση ο Έλληνας προλογούμενος, ο Έλληνας πολίτης από αυτόν τον οργανισμό που λέγονται ένοπλες δυνάμεις, έχει γίνει άλλο, κάτι άλλο. Αυτό πρέπει να το δούμε και θα πάει πίσω αρκετά. Όμως πρέπει να σταματήσει όπως εσείς το θέσατε εδώ. Τέρμα οι φωτογραφίες, τέρμα αυτά, τέρμα εκείνο, τέρμα ο ένας που βγαίνει από πάνω από την χαράδρα ο στρατηγός, τέρμα αυτός που πέφτει κάτω για να πάει και δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε οποιαδήποτε αποστολή χωρίς φωτογραφίες. Ναι, θα υποστηριχθεί το έργο, αλλά έχει παραγίνει το κακό. Μια και μου το θέσατε. Και φτάνω μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να πάω πιο πέρα. Ναι. Εγώ οφείλω να ρωτώ. Εσείς θα απαντάτε αυτό που εσείς κρίνετε, αλλά οφείλω να ρωτώ με επίταση. Με συγχωρείτε, επειδή τα ξέρετε αυτά. Δεν πρέπει να ελεγχθεί ποιες επίσημες διαδικασίες συγκρότησης της αποστολής υπήρξαν, αν υπήρξαν τα σχετικά σήματα, αν υπήρξαν διαταγές, έγγραφες. Τι στο προφορικό γίνονται αυτά? Αναμφίβολα. Μάλιστα. Αναμφίβολα. Ένα αυτό. Όπως θα έπρεπε και σε μία, εφόσον έγινε σύσκεψη συντονιστική, να υπήρχαν και κάποια πρακτικά. Μάλιστα. Δεύτερο ζήτημα. Εδώ ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος που σας ακούει. Και είναι λογικό γιατί ο κόσμος έχει ενδιαφέρον. Δικά του παιδιά είναι στην τελική. Γι' αυτό είπα δεν είναι μαγαζί κανενός αρχηγού. Λοιπόν, εντάξει λέει εδώ, η οργάνωση που τους επιτελείς ήταν για σχολική εκδρομή. Καν λόγο. Οι εκπαιδευμένοι, προσέξτε τι ρωτάει, συμμετέχοντες, τι ακριβώς έκαναν? Είναι δυνατόν να άφησαν τα δορυφορικά τηλέφωνα στους άκους τους, στο χώρο φόρτος του λεωφορείου και τον οπλισμό τους εκεί? Είναι δυνατόν να δέχτηκαν να καβαλήσουν ένα πούλμαν χωρίς να αναρωτηθούν τι διάολο κάνουμε εδώ? Μήπως υπάρχει γενικότερο ζήτημα του πώς τελικά, επιτελικά έχουν σχεδιαστεί και τι κουλτούρα υπάρχει? Ενδεχομένως ναι. Εάν δεν υπήρχε όμως κουλτούρα ασφαλείας ή αν τους, ακόμα και να τους είχαν διαβεβαιώσει ότι ρε παιδιά δεν έγινε τίποτα, θα πάτε μέχρι εκεί, θα πάτε στο λεωφορείο, θα κάνετε αυτό, θα εξετάσετε 10 ασθενείς και θα γυρίσετε πίσω. Τώρα, επειδή ήταν ιατρονοσηλευτική η αποστολή, έτσι, και είχε επικεφαλής ένα συνταγματάρχη των ειδικών δυνάμεων, ο οποίος μάλιστα είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Αν ήμουν εγώ, το δορυφορικό θα το είχα επάνω μου, να σας το πω έτσι. Ο καθένας δηλαδή θα το είχε επάνω του. Ίσως αυτό που ήταν μέσα κρατημένα, εάν έχει γίνει αυτό, είναι
για να δικαιολογηθεί ότι δεν είχαμε επαφή, οπότε ό,τι μας έλεγαν οι Λίβοι το χάβαμε και το μεταδίδαμε. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Αλλά από εκεί και πέρα, λίγο, εδώ είναι ένα άλλο, ότι στη γενική νοοτροπία γίνεται κτήμα και μπαίνει στο DNA η φωτογραφία, θα το πω έτσι, το Παπατζηλίκι και το Τζιβιτζηλίκι, και ξεχνάμε τα βασικά θέματα τα οποία τα γνωρίζει και ένας πρωτοετής εμπελπτής. Μάλιστα. Κοιτάξτε, προφανώς και δεν κανείς εγκαλεί τους ανθρώπους. Είναι η νοοτροπία, καλά το είπατε. Δηλαδή τους μετατρέπουμε σε delivery boy. Πας σε μια διακεκαυμένη ζώνη, αυτό το ξέρουν όλοι. Και πας και ο οπλισμός είναι στο Port Pagaz, τα λεξίσφαιρα στο Port Pagaz, τα δορυφορικά στο Port Pagaz, γιατί έχει οργανώσει το επιτελείο του ΓΕΘΑ άρον-άρον μια αποστολή για τις φωτογραφίες. Και όπως το είπατε, πάτε, θα αφήσετε τις τρεις παλέτες, τρεις πέντε, θα εξτέσετε και 10 ανθρώπους, θα βγουν οι φωτογραφίες και θα γυρίσετε. Είναι λογική αυτή? Όχι, δεν είναι λογική. Και το πιο σημαντικό που σας το είπα και στην αρχή αυτής της ενότητος της συζητήσεως που κάνουμε είναι ότι η ασφάλεια δεν έπρεπε να είναι μαζί μέσα στο λεωφορείο. Γιατί δεν πήγε η ασφάλεια μαζί μπροστά να προπορεύεται με ένα όχημα άλλο, ένας μπροστά και ένας πίσω. Και ας ήταν δύο. Μιλάμε τώρα 19 άτομα εν συνόλο, έτσι. 19 άτομα εν συνόλο. Μάλιστα. Λοιπόν, κανένας δεν κατάλαβε γιατί δεν ήταν μπροστά πίσω. Και από εκεί και πέρα, μιλάμε τώρα για μια ζώνη, μια πραγματικά, επειδή στην Ελλάδα ακόμα και τώρα δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται στη Λιβύη. Εξανίσομαι με αυτό που σας το λέω και πολλές φορές το έχουμε συζητήσει μαζί και το γράφω. Δεν είναι μια αποτυχημένη χώρα. Εκεί είναι. Ενώ εμείς, η επιτυχής χώρα... Εμείς η επιτυχής χώρα... 10 φορές αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας. Εμείς η επιτυχής χώρα στείλαμε, λες και είναι προσκοπάκια με βανάκια. Με συγχωρείτε τώρα δηλαδή. Λέμε αποτυχημένους τους Λιβύους και δεν κοιτάμε εμάς. Εγώ τα λέω, όχι εσείς. Και δεν κοιτάμε εμάς. Και να σας το πω και διαφορετικά, είπατε ότι η κυβέρνηση προβληματίζεται. Σοβαρά το λέτε? Πού είναι ο Υπουργός Άμυνας να φωνάξει τον αρχηγό Γεθά για να του πει: Ελλάδο, έχω 5 νεκρούς και 17 τραυματίες, 15 τραυματίες. Για κάτσε κάτω. Αυτός είναι ο προβληματισμός. Πολύ σωστά το θέσατε. Ο Υπουργός Αττικής Άμυνας δεν έχει εμφανιστεί καθόλου. Μάλιστα. Ούτε εκεί, ούτε ως Υπουργείο. Ναι, αυτό είναι. Αυτό, ναι, έχει τους λόγους του τώρα. Αλλά από εκεί και πέρα, πραγματικά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου νομίζω ότι αφήνει μπροστά τη στρατιωτική ηγεσία. Κύριε Λουκόπουλε, επειδή δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο και εκ της θέσης που έχετε πιάσει το παρατηρητήριο, με συγχωρείτε, εδώ προστίθεται ένας κρίκος. Γι' αυτό με βλέπετε έτσι. Ένας κρίκος σε μια αλυσίδα, θα πάρω τα πιο πρόσφατα μόνο γεγονότα. Έχετε έκρηξη μανιταριού στη Νέα Αγχίαλο, έτσι. Και αμέσως μετά έχουμε επιθεωρήσεις όπου δείχνουμε και τα απόρριτα σχέδια με την περίφημη φωτογραφία. Αυτό δεν τους πείραξε. Τους πείραξε όμως η φωτογραφία από τα χάλια στο Στεφανοβίκιο που έχουμε κάνει υποβρύχια τα ελικόπτερα. Για να μην σας πω ότι όταν τραβηχτούν τα νερά τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Και τώρα αυτό. Κοιτάτε, έχω εκφράσει... Δηλαδή στις πόσες αστοχίες με νεκρούς καίγεσαι, δεν κατάλαβα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Όπως κάποιοι άλλοι δεν καήκανε με τους αχμαλώτους που πιάσανε. Κοιτάτε να δείτε, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο, δηλαδή το κύρος, μπορεί να λέμε ωραία πράγματα και επικοινωνιακά, αλλά αυτοί που προέρχονται από τις ένοπλες δυνάμεις, που πραγματικά σταδιοδρόμησαν, που οφείλουν ακόμα και την κατάσταση στην οποία, όπως εγώ, στην οποία είμαστε και ευγνωμονώ για εκεί που με έστειλε, για τις θέσεις που είχα στο εξωτερικό, για τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, όλα πονάμε. Τι άλλο να σας πω? Δεν θέλω αυτή τη στιγμή, όχι τίποτα άλλο, λόγω αυτής της καταστάσεως, να πω κάτι παραπάνω. Νομίζω όμως ότι από αυτά που φαίνονται, από αυτά τα οποία λέμε αυτή τη στιγμή, διαφαίνεται και η στάση. Δεν μπορώ όμως να σας πω ούτε προσωπικά για τον αρχηγό Γεθά, όχι ότι δεν είναι υπεράνω κριτικής, ουδής είναι σε αυτή τη χώρα υπεράνω κριτικής, έτσι. Και ιδιαίτερα όταν πληρώνεται από τον Έλληνα φορολογούμενο, συμπεριλαμβανομένου υπουργών, αρχηγών και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν έχω να σας πω. Αλλά λόγω και κάποιας σχέσης, αυτά τα οποία και ειλικρινά ζητώ την κατανόηση των ακροατών, όχι μόνο τη δική σας, ότι δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω προσωπικά για τον αρχηγό. Μάλιστα. Εσείς να μην πείτε. Εγώ με συγχωρείτε πάρα πολύ.
θα περίμενα άλλες λειτουργίες αυτή τη στιγμή. Με το που προέκυψε το θέμα. Αυτή είναι και η δουλειά στους δημοσιογράφους και ευτυχώς που υπάρχετε και εσείς και διασώζετε τη χαμένη τιμή, εδώ θα το πω κιόλας, της δημοσιογραφίας. Μισό λεπτό, κύριε Λουκοπούλε. Εδώ ξέρετε. Να τα πω και για εσάς δηλαδή. Ξέρετε τώρα, καλύτερα από όλους. Ξέρετε ότι στα άκρα, κυριολεκτικά στο κόκκινο, το έμψυχο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων κρατάει και κρατούσε και σε περιόδους μνημονιακής λέλεπας σε άρτιο βαθμό όλη τη λειτουργία, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, των ενόπλων δυνάμεων. Σε τίποτα σωστά να μην υπολείπεται. Μάλιστα. Σωστά. Θα κατέρεε το σύστημα, μάλιστα, αν οι διοικήσεις και το προσωπικό δεν υπερέβαλαν αυτού. Μάλιστα. Σας το λέω. Το γαμώ το, και θα το πω και με συγχωρούν οι ακροατές γι' αυτό. Το γαμώ το λοιπόν στην ιστορία είναι οι άνθρωποι να τα δίνουν όλα και να τους στέλνεις απρόβατα επί σφαγή. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν είναι γαμώ το. Και ο περίφημος Χάφταρ, με συγχωρείτε, ο Χάφταρ, πού είναι να ευχαριστώ? 5 νεκρούς έχει ο φίλος ελληνικός λαός που τον φέραμε εδώ και έτρωγε και έπινε. Τίποτα, δεν τρέχει τίποτα. Τον πήγαμε και στα μπουζούκια, ναι. Μάλιστα. Για να τα λέμε όλα, επειδή θα τα πούμε όλα, να τα πούμε όλα λοιπόν. Με συγχωρείτε, για δεν έχει. Σας είπα, δεν ξέρω με ποιους μιλήσαμε. Δεν ξέρω τι κανάλια υπάρχουν επικοινωνίας. Γιατί βέβαια, αν μπήκε ή όχι και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης, την οποία ο Χάφταρ απαγορεύει, όπως ξέρετε, να προσεγγίσει σε αυτή την περιοχή, διότι θεωρεί ότι είναι δικό του κράτος. Έτσι, για να πω. Είναι ένα. Συγγνώμη, είναι εκλαϊκευμένη έκφραση του Λουμπούκι. Μα γι' αυτό θέλω να σας πω εδώ, δεν φοβάμαι να το πω. Φαίνεται ότι έγινε στο πόδι η σχεδίαση. Η σχεδίαση είναι το παν. Και από εκεί και πέρα πρέπει να συμπεριλαμβάνει η σχεδίαση και σενάρια. Ποιο είναι στο χωριό μου που λέμε το risk assessment, η εκτίμηση κινδύνου, ποιες είναι οι καταστάσεις, οι εναλλακτικές ή να μειώσω τους κινδύνους, αυτά γίνανε? Και αν δεν γίνανε, γιατί όσοι ήταν οι επιτελείς οι οποίοι σχεδιάσανε ή μπήκανε ή υπό την πίεση πηγαίνετε τώρα και όπως πάμε, δηλαδή είναι αυτό το περίφημο που ακούσαμε και στα Τέμπη, πάμε και όπου βγει. Μάλιστα. Για ακούστε εδώ μερικές παρατηρήσεις. Θα πάω σε διάλειμμα και θα επιστρέψω, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, γιατί την ώρα που συναντιέται, θέλω να πω και κάπου αλλού, που θα συναντιέται ο Ερντογάν με το Μητσοτάκη στο σπίτι της Τουρκίας, οι φίλοι του οι Αζέροι έχουν κάνει ντου στο Αρτσάχ, Ναγκόρνο Καραμπάχ, Αρτσάχ κατά τους Αρμενίους. Κάνουν αντιτρομοκρατική. Ναι. Αλλά ακούστε λίγο εδώ πέρα τους ακρότες. Λέει ο Σπύρος, κύριε Λουκόπουλη, λέει 19 άτομα σε 60 λεωφορείο. Έχει λογική αυτό. Άλλος φίλος, ο Μιχάλης. Συνοδεία ασφαλείας μέσα στο μέσο που θα προστατεύσουν. Απίστευτα άσχετες εντολές. Ο Δημήτρης λέει: θέλετε να σας πω εγώ ποια είναι η κουλτούρα ασφαλείας? Δεν υπάρχει, δυστυχώς. Και σας το λέω ως πρώην μόνιμος τέλεχος των καταδρομών, από όπου και παρετήθηκα, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε συγκεκριμένος τρόπος δράσης, στόχη, εκπαίδευση. Συγγνώμη, λέει, που το λέω δημοσία, αλλά στόχος μας το 10 σε ορεινή μοίρα καταδρομών, δεν χρειάζεται να αναφέρω πια, ήταν να μαζεύουμε ξύλα το χειμώνα από την, λέει, την περιοχή για να εξυπηρετήσει ο διοικητής φίλους και ντόπιους περιοχής. Άλλος φίλος, το γεγονός πως κανείς στο ελληνικό στράτευμα δεν έχει ούτε μια μέρα πραγματική πολεμική εμπειρία σε πεδία μαχών, μήπως παίζει ρόλο σε όσα βλέπουμε? Αυτά που λέμε δηλαδή περί άκαπνων. Και η Φρίνη λέει: καλημέρα, εγώ καταλαβαίνω ότι νικηθήκαμε κατά κράτος από πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιώσαμε, να αγαπιόμαστε. Καταντήσαμε ένας λαός που στοϊκά δεχόμαστε τα πάντα χωρίς αντίδραση. Και ο Νίκος τέλος, στοίχημα πως όλα τα έκανε ο επιχειρηματίας που έστειλε και τα παιδιά του μαζί, χωρίς καμία συμμετοχή των επίσημων κρατικών υπηρεσιών. Αυτό θα μας πούν λύση στο τέλος. Η αντίληψή μου είναι ότι όλες οι επισημάνσεις που έχουν γίνει έχουν κάποια βάση, από μια μεγάλη έως μια μικρή. Και ιδιαίτερα αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος που αποστρατεύτηκε, που ήταν σε μοίρα. Έχουμε αυτή τη στιγμή ξεφύγει σε ό,τι αφορά την κυρία αποστολή του στρατού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας αρέσει ή όχι. Και επιτέλους πρέπει να αποφασίσουμε ακριβώς τι στρατό θέλουμε, τι αστυνομία θέλουμε, τι ό,τι θέλουμε. Αλλά εκεί ας σταματήσουν, γιατί την ευθύνη την έχουμε οι μεγάλοι. Και λέω και εμείς βάζω αλφα πληθυντικό, διότι έχω περάσει από τις θέσεις που δεν ξεκαθαρίσαμε και δεν απαιτήσαμε ή θέλετε αυτό ή θα έχετε αυτό. Και τα δύο δεν γίνεται. Έλλειμμα πάντως κουλτούρα ασφαλείας όντως υπάρχει στο στρατό. Κύριε Λουκόπουλε, μου λέει εδώ ένας, μου στέλνει μήνυμα, διπλωμάτης εν ενεργεία. Να πείτε, λέει, στον κύριο Λουκόπουλο, στα όσα εξαιρετικά λέει, να το έχει υπόψη του,
ότι η μονάδα διαχείρισης κρίσεων δεν άνοιξε ούτε στο Υπουργείο Εξωτερικών για αυτή την ανθρωπιστική αποστολή. Δηλαδή, προσέξτε, τι μας λέει εδώ ο άνθρωπος, κοινή ενεργεία. Μας λέει ότι το ΓΕΘΑ σχεδίασε στο πόδι, προφορικά, ένα πικνίκ και τώρα μας λέει ότι το ΙΠΕΞ είχε το πρόσταγμα και το ΙΠΕΞ δεν άνοιξε η μονάδα διαχείρισης κρίσεων για να παρακολουθεί την αποστολή. Καταλάβατε για τα κρατικά επιτελεία τι προκύπτει εδώ. Και κάποιος άλλος λέει, πέστε στον κύριο Λουκόπουλο ότι ο στρατός γίνεται πλέον στρατός πολιτικής προστασίας για πλημμύρες, λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς. Καταλάβατε τώρα. Απλώς στον κύριο διπλωμάτη των εν ενεργεία, την οποία να ακούω, θέλω να σας πω ότι το ΓΕΘΑ έχει διαρρεύσει ότι κάναμε εμείς ό,τι μας είπε το Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα. Και ο διπλωμάτης λέει... Άρα πρέπει να δούμε ποιος διέταξε. Όταν δεν έχει συνέλθει η ομάδα διαχείρισης κρίσεως, σημαίνει ότι ποιος υπάλληλος ή ποιος από το Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τουλάχιστον την πολιτική ηγεσία που βρίσκεται, γιατί υπάρχει γενικός γραμματέας, υπάρχουν όλα για να μπορεί. Αν όμως δεν έχει εμπλακεί ή ενεπλάκει, προσέξτε τι σας λέω εγώ τώρα, κάτι άλλο. Κατευθείαν η διαταγή δόθηκε από πολύ ψηλά, δηλαδή ακόμα και από το Πρωθυπουργικό Γραφείο προς το ΓΕΘΑ. Έχω δύο ερωτήματα. Γιατί δεν εμπλέκεται το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο πρώτα απ' όλα αυτό είναι αρμόδιο για τις πολιτικές προεκτάσεις αυτού, και δεύτερον ο ίδιος ο Υπουργός. Ίσως γι' αυτό και ο κύριος Υπουργός δεν μιλάει. Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο παραπάνω να σας πω. Ούτε με πιέζεται σε κάποια άλλα μου πράγματα. Να αφήσω το ύφος μου ή τη στάση μου. Μάλιστα. Μου θυμίζει πλημμύρες. Δεν φταίει ο Υπουργός, φταίει ο Περιφερειάρχης, δεν φταίει ο Περιφερειάρχης, φταίει ο Δήμαρχος ή φταίει ο Περιφερειάρχης. Καταλάβαμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Οι ευθύνες είναι οφθαλμοφανείς, να σας το πω έτσι. Και τις οποίες τις είπαμε. Από εκεί και πέρα. Έστω και αν υπάρχει διαταγή. Μάλιστα. Ακούστε, είναι χειρότερο. Γιατί επανέρχεται ο διπλωμάτης εδώ και ακούει, φαίνεται real. Και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Βεβαίως. Και είναι κρίσιμο αυτό που λέει. Υπάρχει μονάδα διαχείρισης κρίσεων στο ΙΠΕΞ. Εγώ λέω ότι δεν λειτουργήσε γιατί δεν είχε ενημερωθεί. Καταλάβατε. Άρα η δουλειά είναι φασόν, εργολαβική είναι η δουλειά. Εντάξει. Το πιθανότερο. Καταλάβαμε. Από εκεί και πέρα γεννιέται το άλλο θέμα. Ο γενικός πρόξενος, ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος είναι στην Βενγκάζη, είναι ο ίδιος πρόξενος του εαυτού του και ακόμα ενός ή δύο υπαλλήλων. Έτσι, που έπρεπε στη Βενγκάζη να είναι ουσιαστικά πρεσβεία εκεί και ας μας πει ο κύριος διπλωμάτης, ο οποίος μας ακούει, αν είναι έτσι ή όχι. Πού? Ιδιαίτερα στη Βενγκάζη έπρεπε εμείς αυτή τη στιγμή να έχουμε τα πάντα εκεί πέρα και για πολλούς άλλους λόγους, έτσι. Και κάποια στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε και αν θα μείνει η Λιβύη ως ένα ενιαίο κράτος, μπορεί αργότερα να είναι δύο κράτη. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να σας πω με ποιον μιλούσε και γιατί μιλούσε κατευθείαν. Μόνος δεν ενημέρωσε. Μόνος είναι ερωτήματα πάντως αυτά. Μου λέει εδώ ο διπλωμάτης επανέρχεται, διάλογος. Λοιπόν, λέει μόνος του είναι ο άνθρωπος, χωρίς προσωπικό και μέσα. Δεν μου λέτε αν υπήρχε συμβούλιο ασφαλείας στη χώρα, δεν θα υπήρχε ένας συντονισμός. Μα γι' αυτό δεν θέλουν, ειλικρινά. Γι' αυτό δεν θέλουν και συμβούλιο εθνικής ασφαλείας. Τι άλλο να σας πω. Μάλιστα. Γι' αυτό σας λέω. Παρόλο ότι είχε ανακοινωθεί από το 19, έχουν περάσει 4,5 χρόνια. Δεν έχει γίνει τίποτα και ούτε πρόκειται, διότι εκεί θα καταγραφεί και η άποψη και η εισήγηση του καθενός. Και αυτό δεν το θέλει. Βέβαια, γιατί ο καθένας πρέπει να κάνει δημόσια σχέση. Να μην σας θυμίσω ότι στο Σουδάν ο πρόξενος στο Χαρτούν είναι, πάλι καλά που υπήρχε κιόλας, ξενοδόχος. Είναι επίτιμος πρόξενος και δεν είναι ένα. Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι εδώ από χθες, και ενώ έρχεται η συνάντηση το απόγευμα Ερντογάν Μητσοτάκη Ερντογάν, το Αζερμπαϊτζάν διεξάγει ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, Αρτσάχ κατά τους Αρμενίους. Και εδώ φαίνεται, οι Ρώσοι λένε σταματήστε, αλλά το λένε για να το λένε, και οι Τούρκοι το ίδιο λένε, και οι Δυτικοί που χαϊδεύανε λίγο το Μπασανιάν χλιαρά, και προχωράει η ιστορία. Τι γίνεται εδώ? Εδώ θέλω να πούμε το εξής. Έκαναν εκλογές
στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Εγώ θα το πω όπως είναι και η διεθνής του ονομασία, έστω και αν με τους φίλους τους Αρμενίους, οι οποίοι πάντα προσβλέπουν σε μια βοήθεια στην Ελλάδα, αλλά εδώ η Ελλάδα δεν μπορεί να βοηθήσει την, τον εαυτό της. Την Κύπρο, θα μου πείτε τώρα τι λέμε τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που εξέγειρε πολύ τους Αζέρους, και ιδιαίτερα τον Αρχιμακελάρη, ο οποίος έχει φωτογραφηθεί με κράνη νεκρών και σε τέτοιοι των Αρμενίων, οι προεδρικές εκλογές που γίνανε στις 7-8 νομίζω Σεπτεμβρίου στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Γι' αυτό αναφέρει αυτός ως αντιτρομοκρατία και ως προθέσεις που προκαλούν οι Αρμένοι του Αγκόρνο Καραμπάχ και να δημιουργήσουν κάποια τελεσμένα. Αυτό βέβαια από εκεί και πέρα βρήκε ευκαιρία με κάποιες νάρκες που είχαν τοποθετηθεί να εισβάλλει. Γίνεται κανονική επιχείρηση, μιλάμε για κοντά 30 νεκρούς αυτή τη στιγμή, και αλλά το κυριότερο ξέρετε πότε γίνεται. Γίνεται ενώ είναι σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή γράφει στα παλιά του τα παπούτσια ο Αζέρος Πρόεδρος, ο οποίος του μιλάμε για δημοκρατία και τα λοιπά, αλλά είναι κληρονομικό δικαίωμα, έτσι. Ο πατέρας του ήταν και ο τελευταίος κομμουνιστικός ηγέτης του Αζερμπαϊτζάν. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Έτσι είναι, έτσι. Και μετά συνεργάζεται πάρα πολύ με επιχειρηματικούς κύκλους στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και θα θέλανε πολύ διαφορετική την στάση μας στο Αζερμπαϊτζάν. Όχι ότι δεν την έχουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φτάνουμε στο σημείο εδώ ότι, προσέξτε τι γίνεται, ο Μπλίνκεν λέει, σας παρακαλώ σταματήστε, εξέφρασε την ανησυχία του και ζήτησε κατάπαυση του πυρός και είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τον άμεσο διάλογο μεταξύ του Μπακού και του αρμενικού πληθυσμού. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Μάλιστα, το μάλιστα. Ίδιο και η Ρωσία, η οποία η Ρωσία έχει αναπτύξει 3.500 από μια επίλεκτη μονάδα για να εφαρμόσει και έχει εγγυηθεί την συνθήκη κατάπαυσης του πυρών και ειρήνης, διότι έχει και κάποια άλλα πολιτικά μέσα, του 20. Θέλω να σας πω ότι αλίμονος στους Αρμενίους, μόνοι τους είναι αυτή τη στιγμή κάτω από μία την απειλή μιας χώρας. Και γιατί το λέω αυτό? Εντάξει, δεν θέλω να πω διεθνοδικαιϊκά που ανήκει τον Αγκόρνο Καραμπάχ, έπρεπε να ανήκει εκεί ή όχι. Γίνεται όμως επίλυση ενός θέματος με τα όπλα. Άρα λοιπόν είναι και αυτός ένας, πώς να το πω, παραβιάζει ο Αζέρος Πρόεδρος και το Αζερμπαϊτζάν τις βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών, που είναι του καταστατικού χάρτη, το άρθρο 2 και 33 για την ειρηνική επίλυση των θεμάτων. Δεν μου λέτε, κύριε Λουκόπουλε, πιστεύετε ότι δεν εργαλειοποιεί αυτή τη στιγμή το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, που έχουν κλείσει η αγωγή με τα εμπάργκο κτλ., η αγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, και παίζει, πουλάει στη Δύση το δικό του φυσικό αέριο? Σου λέει, ποιος θα μου κουνηθεί εμένα τώρα και από τους δυτικούς? Οπωσδήποτε βρίσκει σε αδυναμία και τη Δύση βρίσκει την αδυναμία. Εδώ όμως θέλω να πω και κάτι άλλο, τον περίεργο ρόλο της Ρωσίας, ο οποίος όταν είδε ότι ο Πασινιάν προσπαθεί να ρίξει γέφυρες και να σε μεγάλο βαθμό προσδεθεί προς τη Δύση και ιδιαίτερα προς την Αμερική, τι κάνει? Τον αφήνει έκθετο. Ναι. Η Ρωσία θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να διακόψει οποιαδήποτε κίνηση απέναντι σε τέτοιες. Έγινε όπως και η επιχείρηση και όπου οδήγησε, δηλαδή στην κατάληψη του μισού Ναγκόρνο Καραμπάχ, και απείλησε ακόμα και την πρωτεύουσα με την συνένεση της Ρωσίας. Φαίνεται ότι και αυτό γίνεται με τη συνένεση της Ρωσίας. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, και για το ρόλο του Ισραήλ και του Ιράν, γιατί εδώ το Ισραήλ είναι με το Αζερμπαϊτζάν, που είναι και αδερφός, έτσι δεν λέει, της Τουρκίας, και οι Ιρανοί, οι μουσουλμάνοι δηλαδή, οι Ισλαμιστές, οι Μουλάδες, είναι με τους Αρμένιους. Όχι μόνο είναι Μουλάδες, είναι και της ιδίας του ιδίου δόγματος. Σωστό, είναι σιΐτες. Σωστό. Έχετε Ιρανοί δίκιο. Και είναι σιΐτες και οι Αζέροι, έτσι. Ναι, και είναι και κόντρα. Υπάρχουν και, ναι. Εδώ θέλω να πω ακόμα μια φορά πόσο κοινικές είναι οι διεθνείς σχέσεις. Τα συμφέροντα είναι αυτά τα οποία καθορίζουν τις σχέσεις. Συμφέρον λοιπόν του Ισραήλ είναι να υποστηρίξει για πολλούς λόγους το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο αυτή τη στιγμή συνορεύει με το Ιράν και έχουν και εδαφικές διαφορές πάνω σε αυτό. Έτσι, μην ξεχνάμε δηλαδή ότι ήταν
κάποτε οι ενιαίες οι περιοχές αυτές, ένα. Και δεύτερον, πώς το Ιράν τους ομόδοξούς του, τους Αζέρους, δεν τους βοηθάει, αλλά τους βοηθάει τους Αρμενίους. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι τα συμφέροντα είναι αυτά τα οποία καθορίζουν τις διεθνείς σχέσεις. Δυστυχώς, αυτός είναι ο κινησμός των διεθνών σχέσεων και η ισχύς είναι το ισχυρό νόμισμα. Μέσα σε αυτή την ιστορία σας δείχνω εγώ ακριβώς το πλαίσιο των διεθνών σχέσεων και σχέσεων ασφαλείας. Αυτό ισχύει και για το Ισραήλ, κατά τη γνώμη σας εδώ. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Αυτό ισχύει και για το Ισραήλ εδώ, κατά τη γνώμη σας. Βεβαίως ισχύει και το Ισραήλ. Είναι και τα παίγνια των ισχύων. Εδώ είναι το θέμα ότι η Ελλάδα, αφού θέλει να έχει μια πολιτική, ισχυρίζεται ότι έχει ένα ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Βέβαια, με αυτό το γεωπολιτικό αποτύπωμα έχουμε ακόμα τον Πελέρη στις φυλακές. Αλλά, πάση περιπτώσει, και θέλει να παίξει και κάποιο ρόλο με ποικίλο τρόπο την Αρμενία. Πρέπει να την βοηθήσουμε. Πώς να το πω εγώ. Τι λέτε. Είναι μόνο πολιτικά, διπλωματικά. Και θα τα ξέρετε πόσοι Αζέροι αξιωματικοί έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή Ευελπίδων. Ναι, σωστά. Πώς θα το δούμε. Εσείς ξέρετε πόσο οικονομάνει οι μεταπράτες στη χώρα από την εισαγωγή πανάκριβου φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν. Βέβαια. Άρα, καταλαβαίνετε. Και υπάρχουν και συγκεκριμένες εταιρείες και συγκεκριμένες επιχειρηματικοί όμιλοι, τεράστιοι επιχειρηματικοί όμιλοι, προερχόμενοι μάλιστα και από την περιοχή σας, λίγο πιο δίπλα, λίγο πιο δεξιά, όπως κοιτάξουμε το Λιβικό Πέλαγος, και θέλω να σας πω, αυτές είναι οι σχέσεις. Αλλά όντως η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει ρόλο. Θα μου πείτε όμως από την άλλη μεριά κάποιος, θα μου πει, εδώ δεν μπορεί να παίξει ρόλο, εδώ σιωπήσαμε, πώς το λένε, για αυτό που είπε χθες ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση. Και πάμε στο σπίτι την επίθεση του... που έκανε ο Ερντογάν. Προσέξτε, στο Μενέντες, ο οποίος για χρόνια στέκεται πολύ περισσότερο και μιλάει πολύ περισσότερο από κάθε Έλληνα πολιτικό. Έλατε, έχετε δει. Εμείς θα πάμε στο σπίτι του σήμερα για πολιτικές συνομιλίες. Μου λέει κάποιος εδώ, ο Κωστής. Καλά, Κωστή. Καλά τα λέει ο κύριος Λουκόπουλος. Του έχω λέει και πρόταση. Να στείλουμε και στην Αρμενία τρεις μπαλέτες. Όπως το κάναμε στη Λιβύη. Φωτό delivery. Τι να πείτε. Απλώς σε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, κανείς δεν είπε και κάτι άλλο. Παίρνω αυτή την ευκαιρία για να το, από μέρους μου δηλαδή, να το επισημάνω, ότι εχθές σε συνέντευξή του σε ένα πολύ σημαντικό κανάλι, ο κύριος Ερντογάν, αφού καταχέριασε τον Μενέντες, είπε μετά ότι ανακατεύεστε, εμείς με την Ελλάδα είμαστε για δεκαετίες φίλοι. Δηλαδή για δεκαετίες έχουμε, και παρέβλεψε όλα αυτά. Μέχρι σήμερα δεν έχω ακούσει εγώ, δεν θέλω να το πω επίσημα για να μην χαλάσουμε την καλή ατμόσφαιρα, τη θετική, ή εκτροχιάσουμε την πορεία εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών, αλλά εν πάση περιπτώσει φτάνω σε αυτό το σημείο. Κανείς δεν είπε, ναι, έχετε κάνει όμως αυτό, πρόσφατα ήταν τα Σεπτεμβριανά, αυτό, μέχρι τώρα, ιδιαίτερα τα τρία τελευταία χρόνια, εκτός από την εισβολή και κατοχή του 36% της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οποία είναι εγγυήτρια η Ελλάδα, αυτό το έχει ξεχάσει, αλλά πας περιπτώσει, μέχρι τα τρία τελευταία χρόνια, όπου η εξαναγκαστική πολιτική της Τουρκίας έφτασε στην ανώτερη πίστα. Μου λέει κάποιος εδώ, κύριε Λουκόπουλο, ο Αχιλλέας μου λέει, τα πράγματα δυστυχώς γίνονται χειρότερα για την Αρμενία, αφού ο Πασινιάν είπε ότι δεν έχει στρατό στο Ναγκόνο Καραμπάχ και δεν πρόκειται για να στείλει, γι' αυτό και οι έντονες διαμαρτυρίες των Αρμένιων στην ευρύτερη περιοχή, που είναι σε εξαιρετικό αδιέξοδο. Ο Μιχάλης μου λέει το Ιράν έχει σοβαρό πρόβλημα και αυτό με τα 30 εκατομμύρια Τουρκοαζέρους μέσα στο Ιράν, αλλά δεν θέλει σε καμιά περίπτωση ένωση Ναχιτσεβάν-Αζερμπαϊτζάν, περνώντας το Ζαγκετζούρ. Τούρκοι και Αζέροι θέλουν μετά το Καραμπάχ και το Ζαγκετζούρ. Άρα εδώ μου λέει θα γίνει του Καυκάσου το ανάγνωσμα, έτσι πως πάει η ιστορία. Είναι επίσης. Ο Καύκασος. Το πολύ το χρησιμοποιούν και ως ορίγμα του Καυκάσου, αν πάρουμε γεωπολιτικά, τεκτονικά τα θέματα. Ο Καύκασος είναι μια αξονική περιοχή σε ό,τι αφορά την ευρασιατική ασφάλεια. Και γι' αυτό πολύ σωστά ανέφερε ο φίλος μας για τα θέματα των περιοχών που αμφισβητούνται. Βέβαια, το μόνο που έχω εγώ διαφορετικό να πω, ναι μεν υπάρχει μια τουρκοαζερική κοινότητα μέσα στο Ιράν, δεν είναι όμως τόσο μεγάλη και τόσο δεν υπολογίζεται. Και γι' αυτό κιόλας
το Ιράν προσπαθεί με κάθε τρόπο να βοηθήσει. Είναι περιορισμένες όμως οι δυνατότητες. Το τελευταίο για τον Πασινιάν. Ο Πασινιάν είπε και ένα άλλο τραγικό. Είπε ότι προσπαθεί ο Αλίγεφ να μας εμπλέξει σε πόλεμο. Δηλαδή θα αφήσει, από ό,τι φαίνεται, το είχε κάνει και την πρώτη φορά, δεν ξέρω πόσο είχαν βοηθήσει, θα αφήσει τους Αρμένιους του Καραμπάχ ως βορά στο στόμα του Αλίγεφ. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει στο εσωτερικό. Θέλω, κλείνοντας, κύριε Λουκόπουλε, με όλα αυτά, γιατί ο Ερντογάν χθες είπε να καθίσουν σε ένα τραπέζι ο Αζέρος ηγέτης με τον Αρμένιο ηγέτη. Θέλω να σας ρωτήσω, εκεί να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Εμάς δείχνει στην κοινή γνώμη σήμερα ότι μας υποδέχεται στο σπίτι του και επιζητεί διάλογο και προσφέρει και το σπιτάκι αυτό, τον ουρανοξύστη, τέλος πάντων. Και είμαστε και φίλοι. Την Κύπρο να την κάνει χωριστό. Με τη Ρωσία είναι φίλος, αλλά βάζει και τα βέτο στο ΝΑΤΟ. Τελικά πόσο απομονωμένη είναι αυτή η Τουρκία, μπορείτε να μου πείτε? Να ρωτήσουμε αυτούς τους οποίους διακινούν σε κάποια κανάλια αυτό το αφήγημα περί απομόνωσης, στριμώγματος. Βέβαια τώρα μιλάνε για αδύναμος. Οπότε είναι αδύναμος, γι' αυτό θέλει την Ελλάδα να μιλήσει. Αυτά είναι αστεία πράγματα, κύριε Σαχίνη. Έχει τα μεγέθη αυτά τα οποία έχει η Τουρκία. Δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Αυτή προσπαθεί να καταστεί μια μεγάλη δύναμη, αν θέλετε κάτι παραπάνω από περιφερειακή, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει και μια διαπεριφερειακή πολιτική εκεί, στο Αφγανιστάν, στη Γαλλία. Αλλά αν θα με ρωτήσετε, η Ελλάδα μπορεί να την εντοπίσει? Βεβαίως και μπορεί να την εντοπίσει, αρκεί να υπολογίσει σωστά και όχι με ευσεβοποπισμούς το πλαίσιο της συνολικής τουρκικής ισχύος. Όμως αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ως ένας πλανητικός ηγέτης. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό κιόλας ο ουρανοξύστης εκεί καλεί, κάνει τον παγκόσμιο ειρηνευτή και εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο. Για τη Ρωσία είπε και κάτι άλλο για τη Δύση, που λέει όχι, στροφή στη Δύση έρχεται, και ξέρετε μας έχει ανάγκη για να κάνει τη στροφή. Βεβαίως μας έχει κιόλας ανάγκη, όχι όμως σε αυτή που επιδεικνύουν και εμφατικά τονίζουν όλοι αυτοί οι οποίοι είπατε περί του αφηγήματος του αδύναμου, του απομονωμένου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι σε ένα σημείο που μπορεί να πει κατάμετα στη Δύση ότι όσο εμπιστεύομαι τη Δύση, άλλο τόσο εμπιστεύομαι και τη Ρωσία. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι στον ίδιο ουρανοξύστη που πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, χθες ήταν ο Έλον Μάσκ. Καλά πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, μην ψάχνουμε μετά, είναι τόσο απομονωμένος. Κύριε Λουκόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω σήμερα. Σας ταλαιπωρήσαμε λίγο. Όχι, σας ευχαριστώ, είναι ιδιαίτερη τιμή μου. Και να ζητήσω και λίγο συγγνώμη για τον οξύ τόνο. Οι ερωτήσεις οι οποίες γίνανε. Απλώς εγώ επισημάνω ότι κάποια πράγματα μου είναι πέρα από τη φύση μου και το ύφος μου για να τονίσω στις πραγματικές διαστάσεις τις οποίες είναι. Α, και λέει ο Δημήτρης, σας παρακαλώ, λέει, πριν αποχαιρετήσει τον κύριο Λουκόπουλο, κρατήστε το για το τέλος, μιας και προέρχεται από τον κλάδο των ενόπλων δυνάμεων. Εάν ήθελαν οι επιτελείς, προσέξτε τι λέει, να εμπλέξουν το στρατό, υπουργοί και αρχηγοί, ουσιαστικά όμως, πάνω σε μια εθνική κρίση όπως η καταστροφή του Θεσσαλικού κάμπου, θα περίμενα να δω τα παλικάρια μας πεζοναύτες, ταξιαρχαία έχουμε πάνω θεμάτο, να έχουν ρίξει τη μάχη 50 ζόντιακ και να προσφέρουν νερό, φαγητό και να διασώζουν κόσμο από τις σκέπες των σπιτιών από την πρώτη στιγμή. Εκεί θα έπρεπε να είναι. Όχι να τους βάζουν τώρα να μαζεύουν σίτσελες και τα ψόφια ζώα που κατακλείζουν σήμερα τον κάμπο. Τι να πεις τώρα. Είναι μία πάντως επισήμανση που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Μάλιστα. Είναι ακριβώς όπως τα σχέδια που χάθηκε ο κόσμος που πήγε στη Λιβύη. Είναι ακριβώς ο ίδιος σχεδιασμός. Τι να πω. Κύριε Λουκόπουλε, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.